Ακούτε πάντοτε τον 89,5 FM, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Η Κατερίνα Χουζούρη και ο Κώστας Παπάς είναι στο μικρόφωνο. Να συνεχίσουμε τώρα με ένα άλλο θέμα. Καθώς την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της πεζογέφυρας στο Μαρούσι, σε μια περιοχή και σε ένα σημείο που αρκετοί άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους ή είχαν τραυματιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Τα εγγένεια έγιναν από τον Δήμαρχο Μαρουσίου, τον κύριο Πατούλη, και τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Ηλία Λιακόπουλο, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Σαμαρουσίου και Οροπού, κυρίου Κυρίλου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι τώρα ο Δήμαρχος Σαμαρουσίου, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Καλή σας μέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σε εσάς, κύριε Παπάκη, κύριε Χουζούρη, και στους ακροατές σας. Να πούμε δύο λόγια παραπάνω για αυτή την πρωτοβουλία. Μάθαμε ότι πολλοί άνθρωποι στο συγκεκριμένο σημείο είτε έχουν τραυματιστεί είτε έχουν χάσει τη ζωή τους. Ναι, είναι αλήθεια καταρχήν ότι η λεωφόρο Κηφισίας χωρίζει το ανατολικό από το κεντρικό Μαρούσι, το πιο πυκνοδομημένο κομμάτι κατοίκων, όπου καθημερινά πρέπει να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη πάρα πολλοί κάτοικοι. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς υπήρχαν τροχαία ατυχήματα και θανατηφόρα, και εμείς από την πρώτη στιγμή, από το 2007 που αναλάβαμε τη διοίκηση της πόλης μας, αποφασίσαμε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 20 και 30 χρόνια. Υπό αυτήν την έννοια είπαμε να ενώσουμε τα σημεία αυτά μετά από την απόφαση που πήραμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλαμε να βρούμε με ποιους πόρους και τι θα μπορούσαμε να πιέσουμε για να συμβεί. Μελετήσαμε τα δεδομένα, απορροφήσαμε από τους πόρους της Εθνικών Επενδύσεων το 2008 και 2009, και το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας φάνηκε την Παρασκευή που παραδώσαμε στο Μαρουσιώτικο λαό αυτή την πεζογέφυρα, η οποία σημεωτέα είναι από τις πιο πιστοποιημένες πεζογέφυρες πεζών. Έχει τα ανάλυτα ασανσέρ για να μπορέσουν και τα άτομα με ειδικές κινητικές ανάγκες, αλλά και με καρότσια ή ποδήλατα να μπορέσουν να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη. Και είναι η μία πεζογέφυρα στις τέσσερις που έχουμε προγραμματίσει για την περιοχή από το δάσος Συγκρού μέχρι το Αγίου Κωνσταντίνου. Μάλιστα. Προβλέπεται δηλαδή να έχουμε και άλλα γένεια το επόμενο χρονικό διάστημα στο σχεδιασμό δηλαδή του Δήμου υπάρχει. Ήδη οι παπά γίνονται βάσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε επί της οδού Αναβρίτων, λίγο πιο πάνω από την πεζογέφυρα η οποία είναι εμφανής πλέον στη λεωφόρο Κηφισίας και τις βραδινές ώρες που φωτίζεται, όπου εκεί παρά τις ενστάσεις σε Συμβούλια Επικρατείας και κάποιες άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ήδη και εκεί γίνονται οι βάσεις, οπότε πιστεύουμε στο επόμενο δίμηνο θα έχει ανέβει και αυτή η πεζογέφυρα. Οι δύο άλλες πεζογέφυρες τις οποίες έχουμε προκρίνει είναι στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου, και εννοούμε της λεωφόρου Κηφισίας, και πιο πάνω, όπως είπα, στο δάσος Συγκρού που ενώνει το πρώτο λύκειο, πρώτο γυμνάσιο με την απέναντι πλευρά. Άστε. Μια σημαντική λοιπόν πρωτοβουλία του Δήμου Αμαρουσίου στην λεωφόρο Κηφισίας. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια περιοχή όπου καθημερινά, ένας δρόμος που καθημερινά περνάνε δεκάδες χιλιάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Βέβαια, κύριε Δήμαρχε, αν δεν αποκτήσουμε αυτό που λέμε καλή οδηγική συμπεριφορά και δεν καταλάβουμε περισσότεροι ότι το αυτοκίνητο στα χέρια μας μπορεί να είναι και ένα φωνικό όπλο, ή στα χέρια ενός ανθρώπου που δεν ξέρει να οδηγεί σωστά ή δεν θέλει να οδηγεί σωστά, τότε από μόνοι τους οι πεζογέφυρες δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, έτσι. Κύριε Παπά, έχετε δίκιο. Πρέπει να πάψουμε να είμαστε ανυπόμονοι για τα πάντα. Και εδώ ότι και όταν κάποιος έχει ένα εργαλείο που λέγεται αυτοκίνητο, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι γίνεται φωνικό όπλο όταν δεν το χειρίζεται και δεν το χρησιμοποιεί βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι σίγουρο όμως ότι και εμείς θα πρέπει να προσπαθούμε ώστε να μειώνουμε τις πιθανότητες της επαφής σε λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας όπως είναι η Κηφισίας με τους πεζούς, και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι αυτά τα έργα είναι απαραίτητα να γίνονται ώστε να μειώνουμε αυτούς τους κινδύνους. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλή σας μέρα.